κατάσταση να μας πιέσει, να το πω γενικά. Καταρχήν, άμα ήμουν πολιτικός αναλυτής ή παραβρισκόμουν σαν πολιτικός αναλυτής ή δημοσιογράφος, θα μπορούσα να μιλήσω ευρύτερα, αλλά σαν κυβερνητικός στέλεχος, αυτό που μπορώ να πω είναι πρώτον, η κατάσταση στην Τουρκία δεν είναι ομαλή. Η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή είναι ανώμαλη πια, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Και το μοναδικό πράγμα για το οποίο μπορούμε να ευχηθούμε και συγχρόνως να εργαζόμαστε είναι ο τουρκικός λαός με δημοκρατία να βρει το δρόμο του και τη σταθεροποίηση της κατάστασης, και βεβαίως όλοι μαζί και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδιαίτερη ευθύνη να λειτουργήσει ώστε να υπάρξει πολιτική λύση για την ευρύτερη περιοχή και πραγματική νίκη εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Το οποίο δεν είναι κράτος, είναι ένα... αυτό είναι το βασικό. Τώρα, ότι μας ανησυχεί, παρόλο ότι καταρχήν φαίνεται ότι είναι μακριά η νοτιοανατολική Τουρκία, μας ανησυχεί, γιατί όταν οι προσφυγικές ροές, και μιλάω για τους πρόσφυγες, οι πρόσφυγες οφείλονται για το γεγονός ότι άνθρωποι βομβαρδίζονται τα σπίτια τους, χάνονται ζωές και τα λοιπά και φεύγουν για να βρουν μια ασφάλεια, άρα όσο συμβαίνει, όσο συνεχίζεται, υπάρχει αυτή η διαδικασία. Σε τι πάει να πει όμως, μας ανησυχεί. Με το κατά πόσο τηρεί η Τουρκία τη συμφωνία για την προσφυγική αυτό ήθελα να πω. Τι σημαίνει μας προετοιμαζόμαστε. Αυτό είναι το το κεντρικό ζήτημα. Πέρα από τις διπλωματικές ενέργειες, τις ενέργειες εξωτερικής πολιτικής τις οποίες κάνεις. Συγχρόνως πρέπει να υπάρξει μια δράση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την τήρηση της συμφωνίας. Η τήρηση της συμφωνίας ευνοεί την Τουρκία. Και όχι μόνο οικονομικά. Όχι μόνο οικονομικά, αλλά έχει και σε σχέση με το ρόλο που μπορεί να παίξει στην επίλυση αυτών των ζητημάτων. Δεν είναι η ειρηνοποίηση ως δύναμη, δυστυχώς, γιατί έχει εσωτερικά προβλήματα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο ζήτημα, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες μας όσο αφορά τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, και επιτρέψτε να παρακολουθήσω ότι μιλάω πάντοτε για ζήτημα και όχι για πρόβλημα. Με την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρωπιάς, πρέπει να το αντιμετωπίσεις ως ζήτημα. Άρα να εντείνουμε την προσπάθειά μας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό που προσπαθούμε και προσπαθούμε να επιτύχουμε, ώστε να υπάρχει ένας καταμερισμός του βάρους. Δεν μπορεί οι συνοριακές χώρες να είναι αυτές οι οποίες υποδέχονται καταρχήν, αλλά στο σύνολο και εδώ έχουμε προβλήματα. Έχουμε τις χώρες του Βίζεγκραντ. Έχουμε τις χώρες οι οποίες αρνούνται. Στην Ουγγαρία μαθαίνουμε ότι θα κάνουν, λέει, δημοψήφισμα. Αντιλαμβάνεστε, θα ψηφίσουν. Να σου πω το εξής. Δεν υπάρχει, το λέω γιατί δεν υπάρχει. Σκεφτείτε στην Ελλάδα, ας πούμε, να κάναμε ένα δημοψήφισμα αν θα ανέβουν οι φόροι ή όχι. Απαγορεύεται λόγω του συντάγματος. Ναι, υπάρχει θέμα συζήτηση τι θα γινόταν. Όχι. Προφανώς. Άρα λοιπόν, εμείς όμως έχουμε ένα διπλού χαρακτήρα, ας πούμε. Είναι αντανακλαστικό. Θέλω να πω, είναι αντανακλαστικό. Αυτό απαντάει άλλος. Κοινωνική αντανακλαστικό. Να ρωτήσω όμως κάτι. Εμείς έχουμε λοιπόν τον ένα φόβο. Άκουγα και τον κύριο Μουζάλα προχτές, μην έχουμε πρόσθετο πρόβλημα. Και το δεύτερο είναι, και επειδή είστε συντονιστής του αρμόδιου οργάνου, έχουμε να δούμε τι θα κάνουμε και με τον κόσμο που είναι εδώ. Το τρίτο λοιπόν ζήτημα είναι. Και όσον αφορά τη συγκέντρωση του σε διάφορες περιοχές και όσον αφορά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ωραία. Διότι ακούω τελευταία σε διάφορα κέντρα και υπάρχει μια ένταση γιατί δεν είναι καλή κατάσταση, γιατί δεν είναι το φαγητό, γιατί οι συνθήκες υγιεινής, γιατί είμαστε πολύ μαζεμένοι. Υπάρχει ένα. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο δυνατόν πιο σύντομος γίνεται. Ξέρετε, από την αρχή που έκλεισαν τα σύνορα, στην κυβέρνηση διαμορφώθηκε ένα διακυβερνητικό όργανο το οποίο πήρε και θεσμική μορφή με επικεφαλή στο Πρωθυπουργό. Συγχρόνως, κάτω από αυτό υπάρχει ένα άτυπο πολιτικό όργανο, στον οποίο είναι ο Γιάννης, ο Μουζάλας, με συγχωρείτε τώρα το αλλά, επειδή βλεπόμαστε κάθε μέρα. έτσι, ο Νίκος ο Τόσκας, ο Θοδωρής ο Δρίτσας και ad hoc παίρνουν μέρος εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας, εκ μέρους του Υπουργείου Μεταφορών και βεβαίως ο Αλέξης Χαρίτσης για να ελέγχουμε την κατάσταση. Στην Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο ανέλαβε το πρώτο βάρος, το οποίο μεταβιβάζεται σιγά σιγά στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, υπάρχει ένα αντίστοιχο όργανο, το οποίο συντονίζει και ειδικά όργανα σε κάθε περιφέρεια που έχει το κάθε σώμα. Άρα, με βάση αυτό, έχουμε ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό,
τον οποίο προσπαθούμε με δυσκολίες άλλοτε, με ευκολίες άλλοτε, γιατί υπάρχει τοπική κοινωνία, υπάρχει η οικονομική κατάσταση, υπάρχουν οι ίδιοι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που θα πρέπει να διαχειριστείς, να λύνουμε ζητήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 50 κέντρα φιλοξενίας στην κεντρική Ελλάδα. Δεν μιλάω για το. Ποιο είναι το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή, το κατά κύριο λόγο. Το πρόβλημά μας κατά κύριο λόγο είναι ότι στα νησιά έχει συγκεντρωθεί ένας πολύ αρκετά μεγάλος αριθμός προσφύγων και μεταναστών, οι οποίοι με βάση τη συμφωνία πρέπει να γίνει το πρώτο στάδιο της πολιτικής ασύλου για να αρχίσουν να περνάνε αυτοί που θα πάρουν άσυλο στην υπηρετική Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό παίρνοντας υπόψη τι ήταν τα υπεσχημένα σε σχέση με τη συμφωνία, λέω, από την άποψη των ειδικών και της βοήθειας, mm-hmm. Δεν έχει υλοποιηθεί με την ταχύτητα που εμείς θα θέλαμε. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα βασικό θέμα. Ναι. Δηλαδή, εμείς θα είχαμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα, ας το πω με αυτόν τον τρόπο, έναν κόσμο όχι ευκαταφρόνητο από τα νησιά, ναι. Αν είχε ολοκληρωθεί αυτή τη διαδικασία, να το φέρουμε στην υπηρετική Ελλάδα. Στην υπηρετική Ελλάδα τώρα υπάρχει ένα σχεδιασμό, τον είπε και ο Γιάννης, ο οποίος λέει τα εξής σε αυτή την περίοδο, και θα βάλω και άλλο ένα στοιχείο. Αυτή τη στιγμή τα κέντρα θα γίνουν πιο μικρά, πιο λίγα και πιο μικρά. Εάν είναι 60 πάντως χιλιάδες, ναι, περίπου οι άνθρωποι που είναι στην Ελλάδα. Εμείς σκεφτόμαστε ότι τα κέντρα θα είναι περίπου τελικά 31 με 33. Mm. Από τα 50 που υπάρχουν σήμερα, 55. Μικρότερα από αυτά που είναι σήμερα, ώστε να είναι πιο διαχειρίσιμα. Πώς μικρότερα, κύριε Υπουργέ, έχουν 60.000 ο κόσμος. Και να αυξηθεί, και σε αυτό συνίσταται και η μεγάλη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει σαν Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Συντονιστικό με την ύπατη αρμοστία, η φιλοξενία σε σπίτια, και η φιλοξενία σε ξενοδοχεία που χρηματοδοτείται από την ύπατη αρμοστία. Και συγχρόνως να αυξηθεί η μετεγκατάσταση σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Το οποίο δεν προχωράει καθόλου. Εκεί υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Έχουμε θέμα. Αλλά νομίζω ότι είμαστε στην ώρα και κάνει και ο κύριος Αβραμόπουλος σοβαρές προσπάθειες, όπως και ο κύριος Στυλιανίδης, σοβαρές προσπάθειες από άλλη μεριά. Είναι πολύ καλό ότι είναι, πώς να το πω, Έλληνες και Κύπροι, ναι, σε αυτές τις θέσεις. Αυτό είναι το σχέδιο, συν να προσθέσω το σχέδιο που αφορά το γεγονός ότι έρχεται χειμώνας. Τώρα, στις ειδικές συνθήκες που υπάρχουν διαφόρων επιπέδων, κάποιοι θα καταργηθούν. Ή να το πω, στο επόμενο χρονικό διάστημα, δεν το προσδιορίζω με ακρίβεια, αλλά το αργότερο μέχρι το τέλος του χρόνου, ορισμένα κέντρα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, θα καταργηθούν. Αυτά ήταν για αναδίαση δεδομένη. Ορισμένα άλλα σε πολύ καλύτερες συνθήκες θα μείνουν. Κάποια θα ανακατασκευαστούν. Στα μέσα του Σεπτέμβρη, άντε και λίγες μέρες αργότερα, θα ανακατασκευαστεί πλήρως, ήδη κατά τα 2/3 έχει κατασκευαστεί, στο Κουτσόχερο στη Λάρισα. Να μην σας βάλω τώρα σε μια διαδικασία. Αυτή είναι η σκέψη. Ένα ζήτημα. Αυτή είναι η σκέψη. Κοιτάξτε, πάμε τώρα. Τι εξαιρούμε καταρχήν. Εξαιρούμε τη Θράκη. Εξαιρούμε και ορισμένα νομούς οι οποίοι βρίσκονται στα σύνορα. Και για λόγους, γιατί μερικοί πάνε μόνο στο εξωτερικό, δηλαδή στις εξωτερικές, αλλά και για λόγους ότι δεν θέλουμε μια συγκέντρωση κόσμου στα σύνορα. Είναι δύσκολο διαχειρίσιμο αυτό μετά. Ναι. Από εκεί και πέρα, προσπαθούμε να διαμορφώσουμε μια κατάσταση και πρέπει να σας πω ότι και το συνέδριο της ΚΕΔΕ, στη ΣΑΜΟ, σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε, ώστε κάθε περιφέρεια, κάθε περιοχή να αναλάβει ένα συγκεκριμένο βάρος, αν και όταν χρειαστεί. Όχι καταναγκαστικά, αλλά αυτό πρέπει να το προετοιμάσεις. Κατέβηκα εγώ, κατέβηκε μετά και ο Γιάννης, έχει κάνει συζήτηση με τους δημάρχους. Ναι. Εγώ λέω, ας πούμε, ξέρω, θα χρειαστεί να πάνε στην Κρήτη. Μπορεί να χρειαστεί, μπορεί να μην χρειαστεί, αλλά να προετοιμασμένος πρέπει να είσαι. Πρέπει να έχεις κάνει μια κουβέντα. Στη Θήβα. Κατανοητό όμως. Εντάξει. Είναι έτοιμο. Πώς είναι το σχέδιο. Να δούμε τώρα. Κάναμε κουβέντα. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο μπορεί κάποιος να λέει καταρχάς όχι. Αλλά αυτό να αναλάβει. Μα κοιτάξτε, ένα σχόλιο. Ας επανέλθουμε στον αριθμό για μια κουβέντα μόνο. 60.000. Έτσι. Δεν ήταν τεράστιο. Τεράστιο, αλλά θέλει δουλειά. Αν πηγαίναμε όλοι χωρίς να βγάζουμε φοβικά σύνδρομα, τοπικές ας πούμε ιδιομορφίες και τα λοιπά, στους ας πούμε 200 από τους 300 τόσους δήμους
που είναι στην Ελλάδα, βάλτε το κάτω. Ναι, όχι, ναι. Ως μέσο όρο και παίρνοντας υπόψη ότι στο μεγάλο αστικό κέντρο, δηλαδή στην Αττική, και στο μεγάλο αστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη θα είναι κάτι παραπάνω, γιατί το θέλουν εκεί πρόσφυγες. Αύριο το πρωί μπορώ να σας πω, μπορεί να στείλουμε πρόσφυγες, μπορούν να θέλουμε εμείς να στείλουμε πρόσφυγες σε ένα μέρος. Ναι. Εμείς μπορούμε να θέλουμε. Οι πρόσφυγες θα πάνε. Και καλά το 60.000, 188.000 βέβαια θα κάνουμε άμα πάει κάτι στραβά. Εκεί γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία. Καλά, ο αριθμός που είπε ο κ. Μουζάλας ήταν ένας αριθμός. Ενδεικτικός, μεγάλη κρίση. Αλλά... καλά, λέω όμως το εξής, ότι και σε αυτό το σχέδιο χρειάζεται και μια προετοιμασία, δηλαδή το βασικό στοιχείο της προετοιμασίας είναι να αναλάβουν την ευθύνη και άλλες χώρες της Ευρώπης. Και δεν εννοώ τη Γερμανία. Γιατί στη Γερμανία είναι ήδη. Έχουν πάει. Είπα ένα εκατομμύριο. Ναι, πρέπει να... Δηλαδή πρέπει να το δεις. Δεν μπορεί να εννοεί την Ιταλία. Και, ναι, είναι και θέμα ευρύτερη διαχείριση. Στην Ιταλία έχουμε καινούριο πρόβλημα και πιθανά να έχουμε και καινούριο πρόβλημα. Κατανοητό. Ελάτε να δούμε και τα άλλα θέματα, κύριε Υπουργέ μου, όμως, γιατί να μην φάμε όλο τον χρόνο μόνο με το προσφυγικό, που είναι ούτως ή άλλως μεγάλο θέμα και δύσκολο στη διαχείρισή του. Είστε στο Υπουργείο Άμυνας, αναπληρωτής υπουργός. Βλέπετε κάθε μέρα τον, φαντάζομαι, τον υπουργό. Το ρωτήσατε. Τι σημαίνει αυτή η δήλωση που έκανε μέσω Twitter, αλλά είναι δήλωση και καταγγελία και είναι και πολύ σοβαρή. Ότι υπάρχουν συμφέροντα που με μαύρο χρήμα πιέζουν την κυβέρνηση μέσω δημοσιευμάτων και αναφέρεται στον κύριο Καλογρίτσα συγκεκριμένα, δηλαδή να πιέζουν στο θέμα των αδειών. Καταρχήν δεν είχαμε την ευκαιρία αυτές τις 2-3 μέρες πριν αυτή τη δήλωση να βρεθούμε σε σχέση με και ένα rotation που κάνουμε σε σχέση με αυτές τις μέρες. Και ως πολιτικός τέλεχος. Ο Πάνος, ο κύριος Καμένος, έκανε αυτή τη δήλωση σαν πολιτικός αρχηγός, όχι σαν υπουργός Εθνικής Άμυνας. Βέβαια δεν χωρίζονται αυτά. Δεν χωρίζονται αυτά. Και, είναι... και σαν μέλος της κυβέρνησης. Εγώ έκανα αυτή μια δήλωση ότι παίρνοντας την άλλη πλευρά και σε αυτή θα επιμείνω. Δηλαδή, τι εννοώ παίρνοντας την άλλη πλευρά. Είναι κατανοητό γιατί, αλλά είναι κουτό ο οποιοδήποτε που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία να νομίζει ότι με διαφημίσεις, δημοσιεύματα κτλ. Ευνοεί τη θέση του. Τη Τρίτη Κυριακή κοντή γιορτή θα ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία, την Τετάρτη το αργότερο θα έχει ολοκληρωθεί, όλα θα είναι φανερά. Εδώ μιλάμε για μαύρο χρήμα που κυκλοφοράει όμως στην αγορά, δεν υπάρχει ένα θέμα. Εννέα είναι οι υποψήφοι. Δεν μπορεί να πιέσει ούτε η κυβέρνηση, ούτε κανένας κυβερνητικός παράγοντας στη μετέπειτα εποχή, δηλαδή μετά την Τετάρτη, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει, φαντάζομαι. Δεν, κύριε Υπουργέ, αλλά εδώ, αλλά αυτό σε μια διαδικασία εν εξελίξει, ένας υπουργός λέει ότι ένας από τους υποψήφιους πιέζει την κυβέρνηση. Εγώ απάντησα ότι ο Πάνος ο Καμένος είναι στην πολιτική πάρα πολλά χρόνια. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα το οποίο αντιστοιχήθηκε, δεν ξέρω αν κατανοήθηκε και έτσι, εγώ τουλάχιστον δεν το κατανόησα με τον ίδιο τρόπο. Και λέω, ο Καμένος είναι στην πολιτική χρόνια. Γνωρίζει και πράγματα. Κάτι θα θέλει να πει πάνω σε αυτό. Δεν είναι δηλαδή κάτι εδώ. Και ξέρετε, είναι και άκομψο να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Είναι άκομψο, αλλά ακούω για διαγωνισμούς άλλους. Σε ένα τηλεοπτικό σταθμό ο οποίος διεκδικεί. Δηλαδή, τι θα κάνουμε τώρα, τους 9 θα τους κάνουμε 8, ας πούμε. Όχι, αλλά δεν βγαίνει αυτό. Η ερώτηση είναι αν όλη αυτή η διαδικασία, ας πούμε, βοηθάει σε αυτό που θέλετε να πετύχετε ή αντιθέτως βοηθάει σε μια άλλη κατεύθυνση. Διότι, εάν, ας πούμε, υπάρχουν καταγγελίες για πιέσεις και μαύρα χρήματα από τη μία πλευρά, υπάρχουν καταγγελίες από την άλλη πλευρά ότι. Ναι, ρε παιδιά, εδώ δεν είναι το πιστοποιημένο διεθνώς το σύστημα όπως προβλέπει ο νόμος. Και τι θα κάνουμε με αυτή την ιστορία και τη διάβγεια για την όλη διαδικασία. Λέω για τις καταγγελίες που ακούστηκαν χθες στην παρουσίαση. Και ταυτόχρονα είναι ασαφές το περιβάλλον, διότι από εκεί που ήμασταν 4 άδειες για τόσες χωράει η αγορά, δεν είναι μόνο 4. Είναι άγνωστο πόσες θα είναι, γιατί θα ακολουθήσει, όπως άκουσα και τον αρμόδιο υπουργό να λέει, και οι θεματικές και μετά και οι περιφερειακές. Εκπίπτει το χωράνε μόνο 4 τεχνικά. Εκπίπτει το χωράνε μόνο 4 για την αγορά. Μπαίνει στο αλλού το μυαλό ότι χωράνε μόνο 4 γιατί θέλω να το ελέγξω. Καταρχήν δεν νομίζω ότι κανένας είχε στο μυαλό του να καταργήσει το MTV.
Έτσι, και το MTV Ελλάς. Ανατροπή τώρα. Όχι, το λέω... Θα το πούμε όμως σοβαρά τώρα, έτσι. Εγώ το λέω πολύ σοβαρά. Ναι, ναι. Πολύ σοβαρά, ναι. Γιατί θέλω να σας πω ότι και ο Sky στην αρχή, όπως και άλλα κανάλια, στην αρχή, αν θυμάμαι καλά, το Star, αν θυμάμαι καλά, ξεκινήσανε σαν κανάλια, πώς να το πω, ειδικού προσανατολισμού. Νομίζω μάλιστα ο Sky σαν ενημερωτικό κανάλι. Απολύτως ενημερωτικό. Που ήταν απολύτως ενημερωτικό. Έτσι. Άρα αυτά δεν συνυπολογίζονται, παρόλο ότι ούτε τεχνικά είμαι ικανός να λύσω το ζήτημα, όχι, έτσι, αλλά, μπορεί πολιτικά, να έχω γνώση. Αυτή τη στιγμή η Βουλή έχει αποφασίσει 4 κανάλια συνέρω. Ναι. Αυτή θα είναι η διαδικασία. Το να προσπαθεί κανείς να βελτιώσει τη θέση του σε σχέση με αυτή τη διαδικασία. Μα δεν είναι 4 τελικά. Αυτό λέω. Μα από εκεί και πέρα. Και, να φύγω. Και τι, γιατί γελάσατε, γελάσατε, ναι, με το MTV. Ναι. Να σας πω, θα κλείσουμε τον Αχελό, ας πούμε. Με συγχωρείτε που κάνω διαφήμιση, αλλά επειδή είναι από την περιοχή μου. Όχι, δεν είναι από την περιοχή μου. Έτσι, θα τον κλείσουμε. Δεν πρόκειται περί αυτού. Άρα, ότι θα υπάρχουν και περιφερειακά, θα υπάρχουν και ειδικά θεματικά. Ναι. Θα υπάρχουν όλα, ναι, αυτά που υπάρχουν παντού. Θα υπάρχουν καλωδιακά. Εγώ ανοίγω το TV. Γιατί δεν πήγατε στην επιλογή, ρε παιδιά, εμείς είμαστε κυβέρνηση. Ποια είναι η δουλειά μας? Η δουλειά μας είναι οι δημόσιες συχνότητες, δεν δίνονται τζάμπα, και να διαμορφώσουμε επίσης ταυτόχρονα και το περιβάλλον το θεσμικό για να είναι πιστοποιημένο ότι αυτοί που θα πάρουν τις συχνότητες. Να σας πάω, περάστε, πληρώστε, υλοποιήστε τους όρους. Να σας πάω και σε αυτό, γιατί ακούω κάτι πράγματα που εδώ, επειδή έχω κάποιες γνώσεις μου. Δεν έχω και μαλλιά δηλαδή, και να είμαστε πολύ κοντά. Όταν μπαίνει σε μια διαγωνιστική διαδικασία, υπάρχει το πρώτο ο έλεγχος του φακέλου. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Και υπάρχει και ο νόμος. Mm-hmm. Δεν μπορείτε να είσαστε διευθύνων, πώς να το πω, σύμβουλος μιας εταιρείας και να διώκεστε ή να έχετε καταδικαστεί για οικονομικά εγκλήματα. Αυτό συμβαίνει για όλες τις ανώνυμες εταιρείες. Μπορεί να είναι όμως. Άρα να βάζουμε επιχειρήματα ότι μπορεί να έρθει. Θα κάνω διαφήμιση, σε εσάς κάνω διαφήμιση. Δεν ξέρω. Ποιος έχει το Pablo Escobar? Εμείς το. Εσείς, σε εσάς κάνω διαφήμιση. Εμείς έχουμε το τρέιλερ. Ναι. 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 Είναι, όχι, νομίζω. Είναι μόνο όμως. Δηλαδή, εντάξει τώρα, συζητάμε σοβαρά. Είναι μόνο. Και λοιπόν, ηθικά να το πω και πολιτικά όμως. Και ιδεολογικά, επειδή μιλάω μαζί σας. Είναι σωστό να είναι το μοναδικό κριτήριο ποιος έχει τα πολλά λεφτά? Κάνει ό,τι γουστάρει. Δεν είναι το μοναδικό. Στην πραγματικότητα είναι το μοναδικό. Στην ουσία μπαίνει μια ολόκληρη διαδικασία. Ενώ αν είχατε ανοίξει τη διαδικασία και λέγατε όποιος θέλει, παιδιά, περάστε. Όπως και η νέα τηλεόραση, τι λένε, το Star, όπως και ξέρω εγώ, ο καθένας έχει υποβάλει ένα φάκελο. Σε αυτό το φάκελο υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα. Έχει απαντήσει αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα, έχει περάσει την πρώτη διαγωνιστική διαδικασία και μπαίνει στη διαδικασία, διαδικασία του χρήματος. Κύριε Υπουργέ, αυτοί οι τέσσερις που θα δώσουν τα χρήματα αυτό. Δεν πρέπει να ξέρουν τι τους περιμένει, δηλαδή την επόμενη ή τη μεθεπόμενη μέρα, όταν δοθούν και άλλες άδειες, περιφερειακές ή οτιδήποτε άλλο, ή θεματικές. Δίνουν ένα σημαντικό ποσό, θα δώσουν ο καθένας. Θεωρείτε, όχι από τους τέσσερις. Δεν θα έπρεπε τουλάχιστον να το ξέρουν όχι από τώρα. Τους τέσσερις, αλλά και τους εννιά που ναι, είναι σε αυτή τη διαδικασία. Χαζούς επιχειρηματίες. Δεν είναι χαζοί επιχειρηματίες. Δεν μπαίνουν περίπου, σε μια διαδικασία χωρίς λίγο πολύ να μην τα έχουν υπολογίσει όλα. Ναι, αλλά ντε που το περιβάλλον δεν είναι σαφές. Συμβαίνει. Εσείς ξέρετε πράγμα, που είστε υπουργός, πώς θα είναι τα θεματικά. Εγώ σας λέω το εξής και θα σας απαντήσω και σε αυτό. Πού είστε και υπουργός? Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ξέρω εγώ, τουλάχιστον τρία κανάλια από αυτούς που υπάρχουν, ναι, γιατί κάποια δεν υπάρχουν, υπάρχουν πολύ μικρότερα, που είναι στη διαγωνιστική διαδικασία, βγάζουν διαφημίσεις ανάμεσά τους και το Sky, αλλά και άλλα, που λένε πόσο καλά κανάλια είναι. Έτσι. Δικαιωμά τους. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Επηρεάζει αυτό τη διαγωνιστική διαδικασία? Κανονικά δεν πρέπει να την επηρεάζει. Κανονικά δεν πρέπει να την επηρεάζει. Το λέω και σε σχέση με το προηγούμενο. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Τώρα, το δεύτερο, το πόσα θεματικά θα είναι δεν και πόσα. Κανείς δεν ξέρει το περιβάλλον. Το πόσα περιφερειακά θα είναι. Αυτό χρειάζεται ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή είναι η αρχή της τακτοποίησης μιας διαδικασίας η οποία ήταν αιώλη από τη μια μεριά και με μια έννοια αντισυνταγματική και παράνομη για όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και σήμερα να τακτοποιείται. Να όλο και τελικά να προχωρήσουμε μετά στους διαδικασίες. Αυτό θα σήμαινε απλά ότι θα διαιωνίζαμε την κατάσταση από το 1993 μέχρι το ξέρω εγώ πότε θα γινόταν αυτό το πράγμα. Να κλείσουμε τη συζήτησή μας και με ένα άλλο θέμα που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση ευρύτερα στο πολιτικό σύστημα και
υπάρχει και παρέμβαση από την πλευρά των Ευρωπαίων εταίρων. Το θέμα της Ελστάτ, κύριε Υπουργέ. Είστε κορυφαίο πολιτικό στέλεχος. Μπορείτε να μου πείτε αν η κυβέρνηση πιστεύει στα στοιχεία ή όχι. Θεωρεί ότι τα στοιχεία είναι σωστά ή όχι. Αφήστε την ιστορία του Γεωργίου. Αν την αποφασίσει η δικαιοσύνη αυτή. Εγώ λέω η κυβέρνηση τι λέει. Είναι τα στοιχεία αυτά σωστά και καλά κάνουμε και έχουμε διαπραγματευτεί και έχουμε κλείσει συμφωνίες και έχουμε ψηφίσει προϋπολογισμούς με βάση αυτά τα στοιχεία ή δεν είναι σωστά και είμαστε στον αέρα και μεθαύριο και για το χρέος θα συζητάμε άλλα πράγματα. Η συζήτηση που γίνεται δεν αφορά την ορθότητα ή όχι των στοιχείων. Αφορά την υπόθεση Γεωργίου ή εκείνη. Άρα εκεί θα επικεντρωθούμε. Μην πάμε να δικαιολογήσουμε το τι έγινε το 2010 με άλλη διαδικασία. Εγώ θεωρώ ότι η παρέμβαση που έγινε από την πλευρά της Κομισιόν δεν μπορούσε να γίνει πάνω στην ελληνική κυβέρνηση. Πρέπει να γίνει στην, στη δικαιοσύνη. Αν έχει κάτι να πει, να πάει εκεί να το πει. Το έχουμε πει με όλους τους τρόπους. Ναι, όπως και εμείς, αν έχουμε κάτι να πούμε, εσείς είστε εμείς όμως πάμε και πάμε, ξέρετε, να σας πω το εξής. Σαν πρόεδρος, σαν επιτροπή τότε, η οποία δεν ολοκλήρωσε το έργο της για το πώς μπήκε η χώρα στα μνημόνια, δεν είχαμε την ευκαιρία, λόγω του γεγονότος, και δεν το αμφισβητώ αυτό το πράγμα, ότι ο κύριος Γεωργίου ήταν ασθενής εκείνο τον καιρό και τον είχαμε καλέσει 2-3 φορές. Έφερε ο άνθρωπος τα χαρτιά και τα λοιπά. Αλλά ας πούμε καλέσαμε τον κύριο Στρόμπλο. Τουλάχιστον προσωπικά λέω, μου δημιουργήθηκαν πολλές απορίες. Πολλές απορίες. Δεν κάθομαι να συζητήσω. Αυτή τη στιγμή συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την Κομισιόν με βάση τα στατιστικά στοιχεία τα οποία δέχεται. Θέλω να θυμίσω όμως. Δέχεται και δέχεστε. Θέλω να θυμίσω. Λέω πώς γίνεται η συζήτηση. Θέλω να θυμίσω ότι τα προηγούμενα, τα πρώτου κυρίου Γεωργίου, στατιστικά στοιχεία πάλι τα δεχόταν. Αυτό δεν πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας. Και τα παραπροηγούμενα. Από 10 και μετά είναι ανεξάρτητη αρχή. Ναι, και τα άρα όταν είναι ανεξάρτητη αρχή, θα είναι σόλικο, όπως λέμε στο Περιστέρι, ας πούμε να πεις, είναι μια ανεξάρτητη αρχή, δεν φροντίζω για την ανεξαρτησία της και της λέω εγώ τι να κάνει. Μάλιστα. Α δούμε. Αν τους καλέσει κιόλας η δικαιοσύνη να καταθέσει τα στοιχεία, θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Πάμε λίγο στη φωτιά που είχαμε νωρίτερα.